Το πρόγραμμα ανάπτυξη δικτύων διανομή φυσικού αερίου στην ελληνική περιφέρεια παρουσίασε ο Διευθυνόν Σύμβουλο τη ΔΕΔΑ, Μάριο Τσάκα, κατά την ομιλία του στο συνέδριο Athens Agency Dialogues. Το αναπτυξιακό πρόγραμμα τη ΔΕΔΑ, σημείωσε ο Διευθυνόν Σύμβουλο τη εταιρεία, προβλέπει μέχρι το τέλο του 2023 τη δημιουργία δικτύου διανομή φυσικού αερίου σε 39 πόλεις σε 7 περιφέρειε τη χώρα την κατασκευή συνολικά 1.800 χιλιόμετρων δικτύου φυσικού αερίου, περισσότερες από 57.000 συνδέσεις βιομηχανικών, εμπορικών και οικιακών καταναλωτών. Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων της ΔΕΔΑ ξεπερνά τα 250 εκατομμύρια ευρώ. Η πρώτη φάση του προγράμματος περιλαμβάνει 18 πόλεις στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, την Κεντρική Μακεδονία και τη Στερεά Ελλάδα. Οι εργασίες κατασκευή των μεγάλων έργων σε Πρώτες πόλεις θα ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο του 2020.